Λοιπόν, επιστροφή εδώ επί του πιεστηρίου. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον Κώστα Βλάση, υφυπουργό Εξωτερικών, για να μας πει εκτός των άλλων τι θα γίνει και με το Άγιο Φως, μέρες του Πάσχα. Και ως ήθιστε, μεγάλο Σάββατο, έρχεται το Άγιο Φως στη χώρα μας, να δούμε πώς θα είναι οι συνθήκες φέτος. Λοιπόν, πλησιάζουμε προς μέρες του Πάσχα. Αυτό που θέλει η κυβέρνηση, αυτό που θέλουν οι ειδικοί, αυτό που θέλουν όλοι και όλοι εμείς που μένουμε στο σπίτι, η συντριπτική πλειοψηφία όλων εμάς που μένουμε στο σπίτι, γιατί είναι το μοναδικό φάρμακο απέναντι στον κορονοϊό, να μην μετακινηθούμε το Πάσχα. Πριν από λίγο, ο Γιάννης Πλακιωτάκης μας είπε ότι φαίνεται πως κλειδώνει, δεν θα επιτρέπεται ούτε η μετακίνηση από νησί σε νησί. Ένας νησιώτης, αν θέλει να πάει σε ένα άλλο νησί, δεν θα μπορεί να μετακινηθεί για το αμέσως επόμενο διάστημα. Βέβαια, απομένει αυτό να ανακοινωθεί μαζί με τα υπόλοιπα μέτρα που θα πάρει η κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία εν ώψη Πάσχα. Αυτό που θέλει η κυβέρνηση είναι ουσιαστικά να μπλοκάρει την έξοδο. Όσον αφορά το Άγιο Φως, κύριε Καλοκαιρινά, τον έχουμε τον κύριο... Μάλιστα. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών και δεν κάνουμε τυχαία αυτή τη σύνδεση σήμερα, γιατί έχουν αποφασίσει την κυβέρνηση να έρθει το Άγιο Φως. Θα μας πει το πώς θα έρθει και το λέω αυτό γιατί και το Σάββατο είχαμε την συνέντευξη του κυρίου Ερώνημου, του Αρχιεπισκόπου, που όταν ρωτήθηκε τι θα γίνει με το Άγιο Φως, είπε ότι αυτό είναι θέμα και του Υπουργείου Εξωτερικών. Είπε όμως ότι το Άγιο Φως, έτσι όπως το έχουμε μάθει εμείς οι νεότεροι, όλη αυτή η διαδικασία γίνεται τα τελευταία χρόνια. Πριν κάποια χρόνια, ουσιαστικά έπαιρναν το Άγιο Φως από την τράπεζα, από την Άγια Τράπεζα και από τον καντήλι της Αγίας Τράπεζας, και από εκεί γίνονταν η μεταφορά σε όλους τους ιερούς ναούς. Και ουσιαστικά το Άγιο Φως πάντα υπάρχει και πάντα θα υπάρχει, αλλά θα δούμε φέτος πώς θα είναι αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, για πάμε να καλησπέρισουμε τον Κώστα Βλάση, υφυπουργός Εξωτερικών, και πιεστήκαμε λίγο να σας εντοπίσουμε. Από τα πολλά ταξίδια φαίνεται μαζί και το κινητό. Λοιπόν, καλησπέρα, Υπουργέ. Κοπήκανε και τα ταξίδια, κύριε Σαρή. Δεν γίνεται τώρα, ναι. κύριε Υπουργέ, τι γίνεται τώρα εν ώψη Πάσχα με το Άγιο Φως? Θα σας πω και στα άλλα θέματα, αλλά εσείς έχετε αναλάβει, εσείς θα εκπροσωπείτε το ελληνικό κράτος και στη μεταφορά για το Άγιο Φως. Θα γίνει η μεταφορά, έτσι? Κοιτάξτε, να δείτε, αυτό είναι οριστικό. Το Άγιο Φως θα έρθει κανονικά στην Ελλάδα και μετά από και σαφείς οδηγίες και του Πρωθυπουργού, ο οποίος και ο ίδιος όπως και εμείς βέβαια θεωρούσε εκ των νόμων κάνεφ ότι το Άγιο Φως πρέπει όπως κάθε χρόνο να έρχεται στην Ελλάδα, έτσι να έρθει και τώρα. Βεβαίως για μας αυτήν την εποχή καταλαβαίνετε, κύριε Σιαδήμα, ότι είναι προτεραιότητα το να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία του ελληνικού λαού. Που σημαίνει ότι δεν θα γίνει με τον τρόπο που γινόταν στο παρελθόν, που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν οι μεγαλοπρέπειες, δεν θα υπάρχει ο πολλής κόσμος που θα συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, αλλά αυτό που θα γίνει είναι το εξής, για να το ξέρετε και εσείς, να το ξέρουν και οι τηλεθεατές σας. Θα αναβλωθεί ένα αεροπλάνο, το οποίο μάλιστα, για να είμαι ξεκάθαρος, γιατί ξέρετε όλα αυτά αλλάζουν από μέρα σε μέρα, ενώ ήταν ένα στρατιωτικό αεροσκάφος, εν τέλει θα είναι ένα σκάφος AGN, το οποίο θα παραλάβει τον έξαρχο της, του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων, τον Πανοσιολογίωτο τον Νταμιανό, μαζί με έναν βοηθό του, οι οποίοι θα φύγουν από την Ελλάδα και θα πάνε στα Ιεροσόλυμα. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν, παραμένοντας εντός του αεροπλάνου, θα έρθει το Άγιο Φως από τον Πανάγιο Τάφο, θα το φέρουν στο αεροπλάνο, γιατί αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπεται κανείς θέμα του 14ημέρου της καραντίνας, το οποίο ισχύει και για το Ισραήλ, δεν ισχύει μόνο για εμάς στην Ελλάδα. Άρα εν ολίγης, ο εκπρόσωπος δεν θα κατέβει από το αεροπλάνο. Γιατί όχι, αν κατέβει από το αεροπλάνο... Καθόλου, θα έρθει κάποιος από τον Πανάγιο Τάφο, θα φέρει το φως και θα το δώσει στις σκάλες, στην είσοδο του αεροπλάνου, ακριβώς στον έξαρχο του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων, τον Πανοσιολόγιο Τότο. Το λέω αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι αν κατέβει από το αεροπλάνο έστω και ένα βήμα, 14 μετά μέρες καραντίνα, έτσι. Ακριβώς αυτό, γι' αυτό το λόγο έχει ξεκαθαρίσει αυτό και γι' αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή δεν θα πάει κανείς άλλος, θα πάει μόνο αυτός και ένας βοηθός του και θα πάρουν το Άγιο Φως και θα επιστρέψουν πίσω στην Ελλάδα, όπου εκεί θα υποδεχτούμε εμείς το Άγιο Φως, εμένα εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση. Δεν θα υπάρχουν τα πολυάριθμα γήματα που υπήρχαν στο παρελθόν, θα υπάρχει
πιθανότατα, και αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα, ένα στρατιωτικό ολιγάριθμο άγημα, θα είναι παρόν εκτός από εμένα και ο εκπρόσωπος της Ελλαδικής Εκκλησίας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας Νικόλαος, και από εκεί και πέρα θα γίνει προσπάθεια να φτάσει όσο το δυνατόν περισσότερα μέρη στην πατρίδα μας. Άρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, φέτος δεν θα έχει ειδικές πτήσεις όπως τα προηγούμενα χρόνια. Θα γίνουν οι πτήσεις. Κοιτάτε να δείτε. Κύριε Σαδήμα, θα σας πω το εξής. Αυτή είναι ήταν η αρχική σκέψη. Βέβαια, ώρα με την ώρα, βλέποντας τον κόσμο που θέλει πραγματικά να φτάσει στο Άγιο Φως παντού, θα γίνονται κάποιες προσπάθειες και ενδεχομένως τώρα που μιλάω, ξέρετε, κάθε μέρα που περνάει αλλάζει προς το καλύτερο, θέλω να πιστεύω, το πρόγραμμα. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό που είναι προγραμματισμένο είναι το Άγιο Φως με το ίδιο αεροπλάνο με το οποίο θα φτάσει στην Αθήνα, να φύγει και να πάει σε κάποια πολύ συγκεκριμένα μέρη της Ελλάδας. Τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη, τη Ρόδο. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή σε μεγάλα όσο το δυνατόν που να το μεταφέρουμε που μπορούμε, γρήγορα, ναι. Εκ των πραγμάτων στην Πελοπόννησο που είναι πιο κοντά. Αλλά ξέρετε, είναι μια διαδικασία η οποία ακόμα τρέχει, δεν μπορώ να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες. Σίγουρο είναι πρώτον ότι έρχεται με όλη αυτή τη διαδικασία, το δεύτερον ότι το υποδεχόμαστε εδώ, το τρίτον ότι θα ξεκινήσει μια διαδικασία σε ορισμένα μέρη με το αεροπλάνο, σε κάποια άλλα μέσω του Μητροπολίτη Νικόλα του Μεσογείας, Μεσογείας Νικόλα, ο οποίος θα δώσει το φως σε ορισμένους σεβάσμιους πατέρες, και βέβαια εκ των πραγμάτων ότι και το Άγιο Φως μέσω του Πανοσιολογιώτα του Δαμιανού, του έξαρχου δηλαδή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ναι, θα πάει στο Μετόχιο, από όπου και από εκεί βέβαια θα πάρουν το Άγιο Φως. Αλλά να είμαστε ξεκάθαροι σε κάτι, κύριε Σαδήμα, και οφείλω να το πω και να το τονίσω. Για μας αυτή τη στιγμή προτεραιότητα είναι η δημόσια υγεία. Του τέστην ότι δεν θα υπάρχει συνωστισμός, ούτε καν στο αεροδρόμιο, δεν θα δούμε δηλαδή το χιλιάδες τον κόσμο. Και για τις εκκλησίες, εγώ μην τρέξουν κάποιοι για να πάρουν το Άγιο Φως. Είναι ξεκάθαρο πρώτα απ' όλα, σας λέω. Κατά πρώτον, στο αεροδρόμιο θα τηρηθούν όλες αυτές οι συνθήκες ασφαλείας και δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε κανέναν. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρες αυτές οι συστάσεις, οπότε κανείς μην ξεκινήσει να έρθει στο αεροδρόμιο. Από εκεί και πέρα, και με τον Σεβασμιότατο του Μητροπολίτη Μεσογείας, με τον οποίο επικοινώνησα ο ίδιος, μάλιστα, και ο οποίος αναλαμβάνει ένα κομμάτι. Από όσο ξέρω, το φως θα το δίνει με συγκεκριμένα χρονικά ραντεβού. Δηλαδή δεν είναι ότι θα μαζευτούν πάλι 100 ιερείς για να πάρουν το Άγιο Φως από τον ίδιο. Το ίδιο θα κάνουμε και θα προσπαθήσουμε να τηρήσουμε βήμα-βήμα εμείς. Αυτό είναι ένα πολύπλοκο γενικά σενάριο, στο οποίο η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της. Νομίζω και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Πέτσας, έχει τοποθετηθεί επ' αυτού, αλλά και από την πλευρά μας δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση όλο αυτό το τελετουργικό της πίστης να μαυρωθεί από οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας. Το θέτετε εσείς στην σωστή βάση, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι είναι πιο πιστοί από εμάς. Δεν ξέρω, ούτε θέλω να χρησιμοποιήσω άλλες εκφράσεις. Σου λέω, εδώ έρχεται το Άγιο Φως. Δεν θα πάμε στην εκκλησία να πάρουμε να σταυρώσουμε το σπίτι μας, την πόρτα που μάθαμε από πετσιρικάδες να κάνουμε στα σπίτια μας. Κύριε Σαδήμα, για να είμαι ξεκάθαρος, ναι, να είμαι ακριβής. Αυτή τη στιγμή το Πάσχα, αυτή τη μέρα, τη μεγάλη εβδομάδα, θα την περάσουμε διαφορετικά από κάθε άλλη φορά. Παρ' όλα αυτά θα υπάρχει η ΕΡΤ. Θα καλύψει ζωντανά και την άφηξη του Αγίου Φωτός, όπως το κάνει και τα άλλα χρόνια. Αλλά βέβαια και οι ιερές ακολουθίες, ξέρετε, οι τελετές της μεγάλης εβδομάδας θα καλύπτονται κανονικά από κάποιο κανάλι. Αυτή τη στιγμή, κύριε Σαδήμα, ο καθένας οφείλει και πρέπει να μείνει στο σπίτι του. Αυτό είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Μα και αυτό καλά κάνετε, το επισημαίνετε και το λέτε και το ξαναλέτε. Κύριε Σαδήμα, για να είμαι ξεκάθαρο, σας το λέει κάποιος, και εσείς ενδεχομένως γνωρίζετε, ένας άνθρωπος που βαθιάς πίστης. Σας το λέω και εγώ ίδιος, και εγώ πονάω προσωπικά που δεν θα μπορώ να είμαι τη μεγάλη εβδομάδα στην εκκλησία. Παρ' όλα αυτά, αυτό οφείλουμε και το κάνουμε, γιατί μας το λένε οι επιστήμονες.
και εδώ αναφέρω και το κομμάτι της ειδικότητάς μου ως γιατρός. Αυτό πήγα να σου πω, καθηγητής ιατρικής. Έχω ακριβώς μια επιπλέον ευαισθησία. Άρα ακολουθούμε ό,τι μας λένε οι επιστήμονες. Γιατί θέλουμε του χρόνου τέτοιο καιρό να μπορούμε κανονικά να πάμε στην εκκλησιά, να μπορούμε κανονικά να υποδεχτούμε το Άγιο Φως, να μπορούμε κανονικά ακόμα και την Κυριακή του Πάσχα να το γιορτάσουμε παραδοσιακά με το σούβλισμα του αρνιού. Αυτό για να γίνει πρέπει να τηρήσουμε φέτος όλα αυτά που μας λένε οι επιστήμονες. Και ξέρετε κάτι, κύριε Σαδήμα, κοιτάμε δίπλα μας τι γίνεται σε γειτονικές χώρες. Βλέπουμε τι γίνεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Νομίζω ότι κανείς δεν θα ήθελε να περάσουμε ένα Πάσχα με πένθους. Αυτό λοιπόν πένθους εννοώ υπό την έννοια, ξέρετε, με ανθρώπους που το χάνουμε. Γιατί το πένθος λόγω της Μεγάλης Εβδομάδας θα υπάρχει για όσους πιστεύουμε στην Ορθοδοξία και στο Χριστό. Αλλά να μην είναι και μια εβδομάδα πένθους από ανθρώπους δικούς μας που χάνουμε. Και αυτό, γι' αυτό το λόγο προτεραιότητα του Πρωθυπουργού, προτεραιότητα της κυβέρνησης, προτεραιότητα δικιά μας και όλων όσων ασχολούμαστε με τα κοινά, είναι πρώτον η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Παρόλα αυτά όμως, το Άγιο Φως θα έρθει κανονικά και το Άγιο Φως, να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Σαδήμα, επειδή καμιά φορά και μου το λένε, εμένα στο δικό μας χωριό λέει δεν θα προλάβει να φτάσει. Ξέρετε κάτι, το Άγιο Φως είναι στις καρδιές μας, το Άγιο Φως είναι η πίστη μας και όπως λέει και ο Αρχιεπίσκοπος, ο Μακαριότατος Ιερώνυμος, είναι ότι, ξέρετε, το Άγιο Φως υπάρχει γενικά. Και είναι αν πιστεύουμε σε αυτό. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν εμείς πήραμε την απόφαση, θα γίνει όλο το τηλετουργικό, αλλά σαφώς όχι με το πομπόδες ύφος του παρελθόντος και στο κάτω κάτω. Τα κόκκινα χαλιά, τα γήματα και οι μουσικές. Σαφώς. Ούτε κόκκινα χαλιά θα υπάρχουν, ούτε τα πολυάριθμα γήματα θα υπάρχουν. Αλλά ξέρετε κάτι, η ουσία είναι να έρθει το Άγιο Φως. Και αυτό θα γίνει, κύριε Σαρά. Αυτό αποφασίσατε και πριν κλείσουμε, θέλω να σας πω ότι αυτό είπα μέχρι να γίνει αυτή η σύνδεση. Ότι όταν ρωτήθηκε το Σάββατο ο Μακαριότατος τι θα γίνει με το Άγιο Φως, λένε και θέμα του Υπουργείου Εξωτερικών, στη συνέντευξή του στον Αντένα. Ναι, ναι, ναι. Είναι θέμα και του Υπουργείου Εξωτερικών. Αλλά όπως το έχουμε μάθει να έρχεται και τα τελευταία χρόνια, τα προηγούμενα, επειδή το Άγιο Φως, όπως είπατε, είναι μέσα στις καρδιές μας και πάντα υπάρχει και πάντοτε και παντού, παίρναμε από το καντήλι της Αγίας Τράπεζας και έτσι γινόταν η μεταφορά του Αγίου Φωτός παντού σε όλη τη χώρα. Σαφώς, έδωσε απάντηση και σε αυτό και ουσιαστικά. Εμείς, ναι, σας λέω, θα τηρήσουμε το τελετουργικό, θα φέρουμε από τον Πανάγιο Φως, το Πανάγιο Τάφο, το Άγιο Φως, αλλά παρόλα αυτά, όπως το είπε και ο Αρχιεπίσκοπος, ξέρετε κάτι, αν πιστεύουμε υπάρχει παντού. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, το μεγάλο θέμα και είστε και επικεφαλής αυτής της αποστολής για το Άγιο Φως και όλα να πάνε καλά, το μεγάλο θέμα είναι να προφυλαχθούν και οι εκκλησίες, να μην πάνε οι πιστοί και καλά κάνετε και το επαναλάβατε. Σας ευχαριστώ είναι πάρα πολύ. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα, μένουμε στο σπίτι, κύριε Σιαδήμα, για να μπορούμε να επανέλθουμε στην κανονικότητα και στην για να μπορούμε στο μέλλον μας να αγκαλιάζουμε τα παιδιά μας, τους γονείς μας, τους παππούδες μας, τα αδέρφια μας. Κύριε Βλάση, σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.